Δύο των ψάλων βυζαντινά, αλλά στην ρωσική γλώσσα, την ώρα του κοινωνικού. Όλος ο κόσμος είχε μείνει εκστατικός, ακούγοντας αυτές τις μοναδικές φωνές και αυτούς τους υπέροχους ύμνους. Και βυζαντινά, και βυζαντινά. Για να ψάλουν τόσο ωραίες φωνές, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά εκεί, και αν μπορούμε, έστω και για λιγάκι, ας κάνουμε κι εμείς την προσευχή μας, τούτη την πρωινή όμορφη ώρα. Yeah.
Για όσους μας ακούτε τώρα και δεν ακούσατε από το ξεκίνημα την πρωινή μας αυτή εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι ακούμε αποσπάσματα από νυχτερινή θεία λειτουργία στον Πανάγιο και Ζωδόχο του κυρίου μας τάφο, στον Πανίερωνα της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, έτσι όπως τα ηχογραφήσαμε να ξημερώνει 27 Ιανουαρίου 2013. Εκείνη τη βραδιά, απέναντι από τον Πανάγιο τάφο, υπήρχε μια χοροδία με μικρά κορίτσια και γυναίκες από τη Ρωσία που έψαλαν βυζαντινά, ελληνικά και ρώσικα κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Αφού ακούσαμε το πρώτο μας απόσπασμα, θα ακούσουμε τώρα πώς έψαλαν τον αναστάσιμο κανόνα την ώρα του κοινωνικού, περιμένοντας να προετοιμαστεί για τους πιστούς η Θεία Κοινωνία, κατά τη διάρκεια δηλαδή που οι ιερείς και ο αρχιερέας μεταλαμβάνουν εντός του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Όση ώρα περιμένουν οι πιστοί για να βγει το Άγιο Ποτήριο με τα άχραντα μυστήρια και να μεταλάβουν, η χοροδία αυτή έψαλε τον αναστάσιμο κανόνα στα ρώσικα, αλλά είναι τόσο συγκινητικά και τόσο όμορφα βυζαντινά όπως τον αποδίδουν, που θα μας συμπαρασύρει σε αναστάσιμη περίοδο. Yeah.
Market, who goes for the protein.
κομμάτια δεν μεταφερθήκαμε. Μεταφερθήκαμε. Για πολλωστή φορά θα πω ευτυχώς που υπάρχει τεχνολογία και ευτυχώς που μπόρεσες να βρεθείς εκεί και να μπορέσεις να ηχογραφήσεις αυτά τα στιγμιότυπα. Πολλές φορές ηχογραφείς ομιλίες, παρακλήσεις, αποσπάσματα από τις λειτουργίες, λόγους από τον Πατριάρχη, τους πατέρες εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσοι δεν έχουμε πάει, μπορούμε να τα ακούσουμε και να μεταφερθούμε εκεί. Έστω και νοερά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Φτιάχνουμε εικόνα, πώς είναι. Και όσοι έχουν πάει, είναι αρκετοί και θέλουν να ξαναπάνε, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, το ακούμε και το ξανακούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν ξανά. Πάνε μέσω του ραδιοφώνου και μέσω αυτών των ηχογραφήσεων εκεί. Αλλά δεν είναι θέμα να ταξιδέψεις απλά για να ταξιδέψεις. Είναι ένα είδος προσκυνήματος και αυτό. Το να μεταφέρουμε τα λόγια ή τους ήχους που ακούσαμε. Και αυτό σε κάνει να θέλεις να προσευχηθείς περισσότερο. Γι' αυτό και ακούγοντας το προσευχητικό αυτό ντοκουμέντο, το ηχητικό, παρασυρθήκαμε κι εμείς. Θέλαμε, νομίζω, να προσευχηθούμε. Τι λέτε, ακροατές μας, για πείτε μας κι εσείς όλα όσα ακούτε, πώς σας φαίνονται και αν σας εμένα τουλάχιστον με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν καταλυτική στιγμή να είσαι μέσα, γιατί όσοι έχουν πάει γνωρίζουν ότι ο ναός δεν έχει μικρόφωνα. Δεν έχει ηχεία, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα το βράδυ που επικρατεί η απόλυτη σιγή της νύχτας της Ιερουσαλήμ εντός και εκτός του ναού, ακούγεται η ακολουθία μόνο από τις φωνές, έτσι όπως ψάλλωνε οι πατέρες ή όποιος άλλος είναι εκείνη την ημέρα να ψάλλει. Για εκείνη τη βραδιά ήταν μια μικρή χοροδία ρωσική. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο ναό ή καθώς στέκεσαι σε κάποια τα προσκυνήματα του ναού και ακούς αυτές τις όμορφες φωνές, πραγματικά νιώθεις κι εσύ να ανεβαίνεις ένα βήμα πιο ψηλά. Αισθάνεσαι ότι είσαι και έχεις αυτή τη μεγάλη τιμή και ευλογία να στέκεσαι μόλις λίγα βήματα από τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας ή ακόμα και επάνω στο Γολγοθά ή στα άλλα προσκυνήματα, γιατί είναι κοντινές οι αποστάσεις και ακούγεται παντού η ακολουθία. Και με τέτοιους ύμνους εφραίνεσαι και εσύ, η ψυχή σου δηλαδή εσωτερικά, και σε προκαλεί να δοξάσεις πρώτα το Θεό και μετά να προσευχηθείς. Ή ακόμα και για λίγα λεπτά να μείνεις έτσι εκστατικός και να χαίρεσαι τη στιγμή που ζεις. Πραγματικά ήταν πολύ πολύ συγκινητικό, γιατί ανέβαινες, όπως είπαμε, ένα βήμα παραπάνω, έτσι ένιωθες τουλάχιστον. Βέβαια και τίποτα να μην άκουγες τη βραδιά εκείνη, και μόνο που θα στεκόσουν δίπλα στον Πανάγιο Τάφο, εκεί θα αισθανώσουν απλά ότι έχουν κοπεί τα πόδια σου. Όπου και αν πάμε, σε όποια εκκλησία του κόσμου και αν βρεθούμε, μπροστά μας, στο ιερό, υπάρχει ο Πανάγιος Τάφος, εκεί στην Αγία Τράπεζα. Όταν όμως είσαι στα Ιεροσόλυμα, νιώθεις κάτι πολύ πιο διαφορετικό, κάτι πολύ πιο έντονο κατά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όταν τελείται η Θεία Λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο, ο πρώτος θάλαμος, που ονομάζεται Άγιος Λίθος, εκεί που υπάρχει ό,τι έχει απομείνει από τον μεγάλο κοινό λίθο που σκέπαζε την είσοδο του μνημείου, από τον λίθο που όταν έφταναν τη μία των Σαββάτων, οι μυροφόρες αναρωτιόντισαν ποιος θα αποκυλήσει τον λίθο από τη θεία του μνημείου. Ό,τι σώζεται λοιπόν 20 αιώνες μετά είναι ένα μικρό κομμάτι από αυτό το βράχο. Εκεί τοποθετείται μια μεγαλύτερη ξύλινη επέκταση και γίνεται Αγία Τράπεζα. Πάνω λοιπόν στον Άγιο Λίθο είναι η Αγία Τράπεζα. Και στον μέσα χώρο, στον δεύτερο χώρο, τον εσωτερικό, εκεί όπου είναι ο τάφος του Χριστού μας, είναι η Αγία Πρόθεση. Εκεί προετοιμάζονται τα δώρα για να ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν στιγμές μοναδικές. Και ας μην τις βλέπεις, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος, οι λαϊκοί να μπουν μέσα, είναι μόνο οι πατέρες και συνήθως λίγοι ιερείς και ο αρχιερέας που λειτουργεί. Ξέροντας όμως ότι αυτό γίνεται, συγκινείσαι. Συγκινείσαι και μόνο που υπάρχεις. Αλλά όταν ακούς και όμορφα ψαλτικά μέρη, ανεβαίνεις ακόμα πιο πολύ πνευματικά. Αυτή την ευκαιρία θέλαμε λίγο να τη μεταφέρουμε σήμερα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο το πετύχαμε. Η πρόθεσή μας όμως ήταν αυτή. Και επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μιλώντας για την προσευχή, είναι αυτό που μας λείπει από τη ζωή μας. Και μας λείπει αρκετά. Μας λείπει η προσευχή και την έχουμε ανάγκη. Όχι γιατί ο Θεός τη χρειάζεται. Εμείς τη χρειαζόμαστε. Ο Θεός και χωρίς τη δική μας προσευχή θα υπάρχει και θα συνεχίσει να μας αγαπάει. Και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη σωτηρία των ψυχών μας, μέχρι εμείς να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να σωθούμε.
Ο Θεός θέλει. Πολύ εμείς δύσκολη η προσευχή, έτσι. Είναι κοινή ομολογία. Διαβάζουμε, ας πούμε, κάποιες μοναχές επιστολές προς τον Αγέοντα Παΐσιο, κυκλοφορούμε σε βιβλία, που τον ρωτούν πώς να τα καταφέρουν να κάνουν προσευχή, και ο Αγέοντας τους απαντά ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, σκεφτείτε, για τους μοναχούς, που αυτή είναι κατεξοχήν η δουλειά τους. Φανταστείτε για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο λαϊκοί, σε τόσο περισπασμό, σε τόση φροντίδα και μέρημνα για τα υλικά πράγματα, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε δικαιολογημένοι. Θυμάστε σε μερικές συμβουλές που δίνει, λέει ο Γέροντας Πορφύριος, πες και ένα Κύριε λέησον, και εσύ που είσαι λαϊκός και μέσα σε τόσες μέρημνες, ο Θεός θα το φροντίσει καλύτερα, θα το πάρει το Κύριε λέησον, αυτό το ένα, τα δύο που θα πεις, και θα τα πολλαπλασιάσει. Και αυτό που μας παρηγορεί είναι ότι ναι, δεν κάνουμε σωστή προσευχή, αλλά πρέπει να φέρουμε να κάνουμε σωστή προσευχή και να προσπαθούμε. Και εμείς, λέει, αν δώσουμε το ένα, ο Θεός θα το κάνει πολύ, θα το πολλαπλασιάσει και θα πάρει την προσπάθεια και θα τη μεγαλώσει. Οι μοναχοί και οι μοναχές έχουν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο, γιατί έχουν βγει ως μέλη του κόσμου από τον κόσμο για να απαρνηθούν τον κόσμο και να ζήσουν κοντά στο Θεό. Αυτό δεν το θέλει. Άλλου είδους πόλεμο, θα έλεγα. Είναι φοβερός πόλεμος. Άλλου είδους πόλεμο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται να τους πολεμήσει πάνω στην προσευχή πολύ πιο εύκολα. Εμείς, επειδή είμαστε μέσα στον κόσμο και υπάρχουν όλα τριγύρω μας, έρχεται να μας κάνει κυρίως να νυφτάξουμε, να βαρεθούμε, να έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, κάτι πιο σημαντικό, να νιώσουμε την κούραση. Άσχετα, όταν προσευχόμαστε, ότι ξεκουράζει την ψυχή μας, την ουσία, και μόλις ξεκουραστεί η ψυχή, αμέσως και το σώμα νιώθει πιο ανάλαφο. Έχει βρει για τον καθέναν, ως τεχνίτης που είναι του πνευματικού πολέμου, έχει βρει το κατάλληλο επιχείρημα και το κατάλληλο όπλο. Σε έναν άνθρωπο που δεν τον πιάνει, ας πούμε, ο πόλεμος της κούρασης, θα του βρει κάτι άλλο. Σε έναν άλλον που τον πιάνουν πιο εύκολα οι λογισμοί, θα του φέρει κάτι άλλο στο μυαλό. Γι' αυτό μη χρειάζεται να κάνουμε αυτό που είχε πει ο Χριστός μας την ώρα της δικής του αρχιερατικής προσευχής. Εκεί, λίγο πριν τον συλλάβουν, στον κήπο της Γεθσημανή, είχε παρακαλέσει τότε, όπως όλοι γνωρίζουμε και το ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είχε παρακαλέσει τους μαθητές να μείνουν για λίγο άϊπνοι μαζί του και να προσευχηθούν. Την ώρα που αυτός προσευχόταν και κατέβαινε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ο υδρότας του, όπως η κρόνη του αίματος. Παρακαλούσε λοιπόν ο Θεός τους μαθητές, μείνετε για λίγο μαζί μου και προσευχηθείτε κι εσείς. Και ενώ προσευχόταν εκείνη την δύσκολη ώρα, λίγο πρώτου μαρτυρίου, τους βρίσκει να κοιμούνται. Και με παράπονο τους ξυπνάει. Λίγο δεν μπορούσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Να προσέχετε και να είστε πάντοτε σε εγρήγορση. Γιατί το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα ασθενής. Ο ίδιος ο Θεός μας το έχει πει αυτό. Αυτός που μας χάρισε, μας έντισε με αυτή την σάρκα. Την σάρκα την οποία και ο ίδιος ενεδύθηκε για να μπορέσει να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε και πάλι κοντά του. Ξέρει λοιπόν ο Θεός μας πόσο ασθενική είναι η σάρκα, ενώ το πνεύμα μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, όπως λέμε. Και ξέρει ότι υπάρχει και ο πόλεμος, ο σκοτεινός, από τους πειρασμούς που θα έρθουν να μας χτυπήσουν. Γι' αυτό και θέλει από εμάς λίγη προσπάθεια. Να μην αφινόμαστε, γιατί αν αφαιθούμε σήμερα, θα αφαιθούμε και αύριο και μεθαύριο και θα περάσει πολύ καιρός. Και όπως με μια ξένη γλώσσα, ένα έτσι πιο απλουστευμένο παράδειγμα, μπορεί να τη σπουδάζει για χρόνια και μετά για λίγο καιρό να μην την ασκήσει, να περάσουν λίγοι μήνες, να περάσουν δύο χρόνια και ξαφνικά να αισθανθείς ότι θυμάσαι τα μισά ή ότι δεν ξέρεις καλά-καλά να μιλήσεις ή να γράψεις. Έτσι γίνεται και με την προσευχή. Όσο την αφήνουμε, μας αφήνει. Και ψυχρενόμαστε μέσα μας. Και χάνουμε αυτήν την όμορφη ευλογία που μας προσφέρει η προσευχητική μας σχέση με τον Θεό. Άρα ας διατηρήσουμε την θέρμη μας όσο μπορούμε, όσο γίνεται. Θυμάμαι ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας ιερέας, έλεγε σε κάποια παρέα πνευματική, λέει, παιδιά, λέει, όταν κάνουμε το απόδειπνο και έρχεται η ώρα να πεις το άσπηλε, αμόλυτε, άφραχαν, εκείνη την ώρα, λέει, δεν σας έχετε να πάρετε ένα μπλοκάκι και να σημειώσετε όλα όσα πρέπει να κάνετε την επόμενη μέρα. Δηλαδή εκείνη την ώρα έρχεται στο μυαλό μας, αυτό που λέγαμε για τους περισπασμούς, έρχεται στο μυαλό μας οι λογισμοί τι θα κάνω, πώς είναι, δηλαδή έρχεται και κάτι να μας
αφαιρέσει το πνεύμα μας από, το, από την επαφή του με το Θεό. Και που, σαν σκέψη όπως έρχεται, δεν είναι και κακή σκέψη. Όχι. Γιατί δεν σου λέει κάτι κακό, δεν σε φέρει σε αντιπαράθεση ούτε με κάποιον αδερφό, ούτε με το Θεό, ούτε πόνο. Ούτε... Σου βγάζει μια ωραία έτσι αγαθή εντός εισαγωγικών σκέψη. Τι θα κάνει αύριο. Τι ώρα θα ξυπνήσει και μην ξεχάσει και αυτό. Εκείνη την ώρα. Για γι' αυτό αστειευόμενος, φέρτε λέει ένα μπλοκάκι με ένα στυλό εκείνη την ώρα για να γράφετε τι έχετε να κάνετε την επόμενη. Είναι η ώρα που θα τα θυμηθείς. Όταν τελειώσεις η προσευχή, μπορεί να μετασκεφτείς καν, να σκεφτείς άλλα πράγματα. Αλλά την ώρα και της προσευχής και κυρίως λέει όταν φτάνουμε στο άσπηλα μόλιντα που είναι η προσευχή στην Παναγία μας, φανταστείτε τι δύναμη έχει προφανώς εκεί, γιατί όλοι το γνωρίζουμε. Ότι πολλές φορές στην προσευχή μας την Παναγία φεύγει το μυαλό μας. Αφού είναι η μεγάλη μας μητέρα. Είναι αυτή που θα μας φροντίσει μετά. Ακριβώς αυτή τη σχέση έρχεται να διαταράξει ο πειρασμός για να μας κλέψει εκείνα τα λίγα λεπτά της εφροσύνης, της αγκαλίασης, της ξεκούρασης της ψυχής μας. Εκείνα τα λίγα λεπτά της ουσιαστικής επικοινωνίας με τον Θεό. Αλλά εμείς να συνεχίζουμε. Παρά τον πόλεμο να συνεχίζουμε. Και αν σήμερα μας έφερε σκέψη, θα συνεχίζουμε. Αύριο μπορεί να μας τη φέρει τη σκέψη. Έτσι αγωνίστηκαν και οι Αγίοι μας, έτσι έγιναν Άγιοι. Ήταν άνθρωποι όπως όλοι μας. Μην νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι δύσκολο. Πιο εύκολο είναι να γίνεις Άγιος παρά να γίνεις αμαρτωλός. Όπως είπες προηγουμένως, κοιμήθηκαν οι μαθητές. Τι μπορεί να πει κανείς, δεν έγιναν Άγιοι. Με παράπονο ο Κύριος πάει και τους ξυπνάει μετά. Ακόμα φοβερότερο. Αυτό είναι το ίδιο παράπονο που θα ξυπνάει για όλους μας. Όταν μας έκανε, τι κάνεις. Για ξύπνα. Εντάξει, είπαμε, το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Γι' αυτό το πνεύμα πρέπει να παρακινήσει τη σάρκα. Όταν λοιπόν προσπαθούμε, τότε θα έρθουν τα αποτελέσματα. Όταν δεν προσπαθούμε δεν θα έρθουν αποτελέσματα. Και όταν αφαιθούμε. Αυτό είναι που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας όταν μιλάνε για τη βία. Πρέπει να βιάζουμε τις καταστάσεις. Αυτό το είδος τη βία που φλέχτε, όχι άλλη. Όχι την άλλη τη βία που φλέχτε στους δρόμους ή οπουδήποτε αλλού. Όχι κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Ο Θεός μας δεν μπορεί να χωρέσει τη βία ενός ανθρώπου. Έναντι κάποιου άλλου. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι. Μόνη δικαιολογία εντός εισαγωγικών και αυτή κατά τα ανθρώπινα και δέχεται την ευλογία είναι όταν υπερασπίζεσαι, ας πούμε, έναν ανώτερο σκοπό. Την πατρίδα σου, ας πούμε. Εκεί κάπως μπορεί να δικαιολογηθεί. Όχι απόλυτα όμως και πάλι. Γιατί η βία και ο φόνος εξακολουθεί να είναι βία και φόνος. Να ευχόμαστε ο Θεός να μην αξιώσει να ζούμε τέτοιες στιγμές για να μην βρισκόμαστε προφρικτών διλημάτων. Και να θυμόμαστε ότι το πιο ισχυρό όπλο στον πόλεμο αυτό είναι η προσευχή. Είναι όπλο που δεν μπορεί κανένας να μας το πάρει από τα χέρια μας, κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει το όπλο της προσευχής, γιατί είναι θεοπαράδοτο όπλο. Είναι όπλο που ο ίδιος ο Θεός χάρισε στους ανθρώπους. Με τις δικές του εντολές, αλλά και με το δικό του παράδειγμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, αμέσως μετά έμεινε στην έρημο 40 μερόνυχτα. Με νηστεία και προσευχή. Να τα ισχυρά όπλα. Και αφού συμπληρώθηκε η περίοδος αυτή των 40 ημερών, εμφανίστηκαν οι τρεις πειρασμοί που ήρθαν να πειράξουν τον ίδιο τον Θεό μας. Τους κατανίκησε βέβαια ο Κύριος. Θεός ον αληθινός. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Στον τόπο όπου ο Κύριος μας παρέμεινε για 40 μερόνυχτα με νηστεία και προσευχή, υπάρχει σήμερα το μοναστήρι του Σαρανταρίου Όρους, που ονομάζεται Σαραντάριο από αυτές τις 40 μέρες και νύχτες. Εκεί και πολλά χρόνια ηγούμενος είναι ο πατήρ Γεράσιμος, μεγάλης ηλικίας.